να ευχηθούμε και σε αυτούς και αλλήλους να έχουμε σταθερότητα εις τους δύσκολους αυτούς χρόνους που περνούμε, πραγματικά εις χάτους χρόνους που μας θυμίζουν την Αποκάλυψη και μάλλον μας κάνουν να ζούμε την Αποκάλυψη, όπου έχει κυριαρχήσει εν πολλής η ανομαλία, η διαστροφή, η ομοφιλοφιλία και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν πολλήνει η ομοφιλοφιλία έρχεται από κοντά η Δευτέρα Παρουσία, είναι πολύ κοντά, όπου επίσης έχει κυριαρχήσει η αθεία, η απιστία, η αποστασία και πάλι αυτό μας το λέει η Αγία Γραφή, όπου οι πιστοί, οι εναπομείναντες διώκονται απεινώς από το κράτος αλλά και από την διοικούσα, θα τολμούσαμε να πούμε, εκκλησιαστή εκκλησία, όχι την αληθινή εκκλησία, αλλά από κάποιους όχι σωστούς εκπροσώπους της. Και επομένως αυτή είναι η ευχή μας, να έχουμε σταθερότητα στην πίστη μας μέχρι τέλους. Γιατί όπως λέει η Γραφή, ο υπομείνας της τέλος σωθήσεται. Κάναμε μέχρι τώρα υπομονή, δεν υποκύψαμε ούτε σε αυτά τα διαβολικά που θέλουν να βάλουν μέσα μας, το σώμα μας, και όσοι το έκαναν να φροντίσουν να μετανοήσουν ειλικρινά και να μην κάνουν επόμενες δόσεις, γιατί είναι μεγάλο λάθος να συμμετέχουμε στους πόνους των αθώων αυτών ευρείων που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστούν αυτά τα όργανα της παγκοσμιοποίησεως, αυτά για τα οποία ο ίδιος ο Άγιος σύγχρονος του Αγίου Πορφυρίου, ο Άγιος Παΐσιος, είχε προφητικά μιλήσει και είχε πει ότι να έχουν ένα εμβόλιο και αυτό το εμβόλιο θα σας πιέζουν να το κάνετε, να το κάνουν υποχρεωτικό και για να σας το κάνουν θα σας σφραγίζουν. Μιλάει ξεκάθαρα για σφράγισμα. Ποιος? Ο Άγιος Παΐσιος. Επομένως μας λένε συμμοσιολόγους ή και αφελείς και χαζούς και λοιπά, όπως μας αποκαλούν οι τάχατες προοδευτικοί και τάχατες επιστημονικοί και ορθολογιστές, οι οποίοι θέλουν να ακολουθούν, όπως λένε, την ιατρική. Αλλά η αληθινή ιατρική λέγει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, ευχόμαστε για τον πρεσβειών του Αγίου Πορφυρίου να μείνουμε σταθεροί μέχρι τέλους, να μην δηλιάσουμε και να μην διστάσουμε να θυσιάσουμε και τη ζωή μας, προκειμένου να μείνουμε εδραίοι και μετακίνητοι στην πίστη μας, στην αλήθειά μας, στην αλήθεια του Χριστού μας, που είναι και δική μας αλήθεια, αφού την αποδεχόμαστε και την πιστεύουμε, στην αλήθεια του ου φωνεύσης, που είναι εντολή της Παλαιάς Διαθήκης και είναι απάντηση αυτό σε όσους λένε ότι δεν είναι πνευματικό θέμα, λέει, τα εμβόλια, είναι μόνο ιατρικό. Μα ποιος το είπε αυτό? Ο φόνος είναι πνευματικό θέμα ή δεν είναι? Είναι μόνο ιατρικό θέμα? Μήπως πρέπει να αποδεχθούμε αυτή τη βλάσφημη θεωρία που δυστυχώς την είδαμε γραμμένη και σε συνοδικό κείμενο, ότι η έκτρωση είναι θεραπευτική διακοπή της κοίησεως, λέγει. Αν είναι δυνατόν ο φόνος να θεραπεύει. Δεν είναι άραγε λοιπόν πνευματικό θέμα αυτό, το οποίο συνδέεται με τους φόνους πολλών εκατοντάδων ευρείων, που γι' αυτό τον λόγο εκτρώνονται, για να φτιαχτούν οι λεγόμενες κυταρικές σειρές, από τις οποίες παρήχθησαν ή ελέγχθηκαν στο πειραματικό στάδιο τα εμβόλια. Είναι βεβαίως πνευματικό, όπως και όλα τα πράγματα και όλα τα γεγονότα στη ζωή μας. Και κάθε τι έχει πνευματική σημασία και πνευματική διάσταση. Και μια βόλτα που θα πάει κανείς έχει πνευματική σημασία. Οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, είτε τον βοηθάει να χτίσει εις τον Θεό, να χτίσει εις την αρετή, να οικοδομήσει πνευματικά τον εαυτό του και να προετοιμάσει τον εαυτό του για τη Βασιλεία του Θεού, ή τον βοηθάει στο να γκρεμίσει τον εαυτό του και να ετοιμάσει γι' αυτόν την αιώνια κόλαση. Κάθε τι που κάνουμε, κάθε τι που λέμε, κάθε τι που σκεφτόμαστε, κάθε τι που αισθανόμαστε. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, να αγαπήσουμε τον Χριστό μας που είναι το παν, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και τίποτε να μην προτιμήσουμε τις αγάπης αυτού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα ημάς. Αμήν.